Με το μυαλό όλων να βρίσκεται στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, καθώς εκείνη την ώρα ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμένος ανακοινώνει την αποχώρηση της παράταξής του από τη συγκυβέρνηση, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής η καθιερωμένη εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Καβάλας. Τη Βασιλόπιτα του Επιμελητηρίου Καβάλας ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νέα Πόλεως, και Θάσου κύριος Στέφανος. Η όμορφη αυτή εδώ πέρα οικογένεια, όπως ακριβώς εκφράζεται μεταξύ όλων, έχει τη δύναμη μαζί να αντιμετωπίσει τα πάντα. Στο σύντομο χαιρετισμό του με την έναρξη της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας επεσήμανε για άλλη μια φορά όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της Καβάλας τα τελευταία χρόνια. Ευχές για μια καλή χρονιά για τις επιχειρήσεις μας, για τους επιχειρηματίες, για την Καβάλα μας, για την περιφέρειά μας, για τη χώρα μας. Μια χρονιά η οποία πραγματικά να είναι δημιουργική, να είναι ειρηνική, να είναι με υγεία και αγάπη γεμάτη. Και είναι να είναι μια χρονιά που επιτέλους να ξεχάσουμε λίγο τις δυσκολίες που τόσα χρόνια πραγματικά βιώνουμε. Δύσκολα μεν, γιατί οι καταστάσεις όπως βλέπουμε συνεχώς και οι εξελίξεις πολλές φορές τρέχουν και προλαβαίνουν άλλα γεγονότα. Πάντως εμείς είμαστε αισιόδοξοι, δηλώνουμε ως επιχειρηματίες, ως επιμελητήριο, δηλώνουμε παρόν. Είμαστε εδώ, θέλουμε τα μέλη μας να τα ενισχύσουμε, να τα βοηθήσουμε, να τους δίνουμε όλα θα λέγαμε τα μέτρα και τα μέσα, τα οποία πραγματικά όταν υπάρχουν οι δυσκολίες να είμαστε και εμείς δίπλα στον επιχειρηματία, μαζί με τον επιχειρηματία για το καλό του τόπου μας. Το παρόν στην εκδήλωση όπως κάθε χρόνο έδωσε πλήθος επισήμων από τον πολιτικό, αυτοδιοικητικό και επιχειρηματικό κόσμο, οι οποίοι έστειλαν τις ευχές τους για ένα καλύτερο αύριο για την επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν ενέργειες και αποφάσεις τέτοιες με την συνέργεια όλων των τοπικών παραγόντων που προεγγράφουν πραγματικά αισιόδοξο αύριο για την τοπική κοινωνία. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το Επιμελητήριο Καβάλας συμπληρώνει τα 100 χρόνια του. Ευχόμαστε να είναι έτσι δυνατό και να συνεχίσει εις το διηνεκές. Να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να υπάρχει προκοπή, δουλειές για όλες τις επιχειρήσεις. Μετά από ένα 2018 που τουλάχιστον τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι ενθαρρυντικά, δηλαδή έχουμε αύξηση των εξαγωγών και αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων, μπαίνουμε σε μια χρονιά που από τη δικά μας την πλευρά προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είτε με τα μικροδάνεια, είτε με το πρόγραμμα των 700 εκατομμυρίων που ήδη η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει για την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά από το 2018. Η περιοχή μας έχει και ορυκτό πλούτο, έχει και όριμες επιχειρήσεις, έχει όλα τα καλά που μπορέσει να αναπτυχθεί για να δούμε καλύτερα αποτελέσματα, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίες, να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους, τους νέους επιστήμονες στην περιοχή μας για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε τους ανθρώπους μας κοντά μας. Να δούμε χαμόγελα στους πολίτες της περιφέρειάς μας και πραγματικά να δούμε να ανθίζει αυτή η κοινωνία που περιτριγίζει σίγουρα.